Μέσα σε μια όμορφη και οικογενειακή ατμόσφαιρα, τα μέλη του Συλλόγου Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο Εμμανουήλ Παπάς, βράβευσαν τα παιδιά που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, εκπαιδευτικοί γονείς μαζί με τα παιδιά τους συγκεντρώθηκαν μέσα σε ένα ζεστό και οικογενειακό κλίμα, παρουσία βουλευτών και αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η σημερινή εκδήλωση είναι μια εκδήλωση θεσμός, πραγματοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι προς τιμήν των παιδιών, των μελών του Συλλόγου, τα οποία έχουν περάσει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι μια εκδήλωση επιβράβευσης ουσιαστικά απέναντι στα παιδιά. Θα τους δοθούν ευχές, ένα συμβολικό δώρο από το Σύλλογο. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 28 Δεκεμβρίου στην αίθουσα του ξενοδοχείου Φίλιππος Ξενίας. Οι μαθητές της χοροδίας του 7ου και 18ου Δημοτικού Σερών, καθώς και του Δημοτικού του Νέου Σουλίου, με τις χαρούμενες φωνές τους και τα όμορφα χορευτικά τους, έδωσαν το έναυσμα της γιορτινής ατμόσφαιρας. Συνέχεια ακολούθησε η τελετή βράβευσης. Στην παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση πολύ επίσημοι προσκεκλημένοι. Ανάμεσα τους ο εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σερών και Νιγρίδης, πατέρας Ευάγγελος, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Καραμαλής, ο βουλευτής Τάσος Χατζηβασιλείου, ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Παναγιώτης Πυρόπουλος, οι διευθυντές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κύριοι Γιάννης Καραβασίλης και Δημήτρης Σωτηριάδης, και ο νέος αντιδήμαρχος παιδείας Παναγιώτης Κεϊσόγλου. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν γονείς, συγγενείς και φίλοι των παιδιών, καθώς επίσης και πολλοί εκπαιδευτικοί. Ένα μεγάλο μπράβο στον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εμμανουήλ Παπά, στην Ειρήνη Ζαπάρα, την πρόεδρο, και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την ετήσια αυτή πια καθιερωμένη γιορτή, η οποία μας γεμίζει χαρά για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, βλέπουμε μαθητές του Δημοτικού να τραγουδάνε, να χορεύουν, να μας προσφέρουν ένα υπέροχο θέαμα και να μας γυρίζουν πίσω στα παιδικά μας χρόνια. Δεύτερος λόγος, βλέπουμε τα παιδιά των εκπαιδευτικών, τα παιδιά των δασκάλων που πετύχαν την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο να βραβεύονται και κυρίως να σκέφτονται τα όνειρα της επόμενης ημέρας. Εγώ εύχομαι λοιπόν ολόψυχα θερμά συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα στα παιδιά τα οποία πετύχαν την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια, να τους ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία. Η συμβουλή που τους έδωσα και πριν είναι να μην βάσουν ποτέ φρένο στα όνειρά τους. Πρέπει να ονειρεύονται ελεύθερα και να φαντάζονται όπου θέλουν εκείνα να φτάσουν και να έχουν την καριέρα που επιθυμούν, τη ζωή που επιθυμούν, ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Και φυσικά ένα μεγάλο μπράβο στους γονείς που είναι άοκνοι συμπαραστάτες, αλλά και στους εκπαιδευτικούς που μορφώνουν τα παιδιά μας και τα προχωρούν βήμα-βήμα στην επόμενη φάση της ζωής τους. Συγκινητική βραδιά, γεμάτη χαρά και κυρίως αγάπη και όνειρα. Καλή χρονιά με υγεία σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στους δασκάλους μας. Έχω παραβρεθεί και πάλι πέρυσι. Είναι μια πραγματικά πολύ όμορφη και ζεστή γιορτή. Είναι για τα παιδιά που κατάφεραν να περάσουν στο πανεπιστήμιο. Στηρίζουμε την εκπαιδευτική κοινότητα. Οι δάσκαλοι είναι το α και το ω στην εκπαίδευση.
αν κάποιος δεν ξεκινήσει σωστά τα επόμενα βήματά του, ξέρετε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε, όπως σας είπα, το Α και το Ω είναι να πετύχεις σε καλό δάσκαλο, δασκάλα, έτσι ώστε να έχεις σταθερά βήματα και να μπορέσεις να, συνεχίσεις τη ζωή σου. Τους εύχομαι υγεία, τους εύχομαι καλή δύναμη και πάντα επιτυχίες. Πρόκειται για μια εκδήλωση θεσμό που επί δεκαετίες την κάνει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το αξίζουν θερμά συγχαρητήρια γι' αυτό. Είναι μια χαρά όπου βλέπουμε τα παιδιά μας να εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και είναι μια εκδήλωση τιμής προς τα ίδια τα παιδιά και φυσικά προς τις οικογένειές τους. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω πέρα από την εκδήλωση, από τα θερμά συγχαρητήρια στο Σύλλογο, σε όλους τους γονείς οι οποίοι έχουν τα παιδιά τους θα μπουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι καλή χρονιά, με υγεία, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στους μαθητές μας, στους γονείς αλλά και στους εκπαιδευτικούς.